Ένα από τα πλέον σύγχρονα ιατρία για την αντιμετώπιση ύποπτων κρουσμάτων κορονοϊού διαθέτει το νοσοκομείο Σάμου. Υπάρχουν τρεις χώροι στους οποίους αντιμετωπίζονται τα περιστατικά. Από την είσοδο του νοσοκομείου ξεκινά η θερμομέτρηση του ύποπτου κρούσματος. Μέχρι και σήμερα από την αρχή της κρίσης η Σάμος παραμένει σε αρνητικό πρόσημο, μηδέν τα κρούσματα στη Σάμο, βέβαια καθημερινά παίρνουμε δείγματα, στέλνονται στην Αθήνα, όλα βγαίνουν αρνητικά, εμείς προσπαθούμε για το καλύτερο με όλο το προσωπικό που τους αξίζουν πολλά μπράβο, χίλια μπράβο. Όπως βλέπετε είμαστε στο χώρο της πρώτης υποδοχής, εδώ στην είσοδο, που δυστυχώς εδώ μπλοκάρουμε τον κόσμο, γιατί κάποιοι δυσανασχετούν, αλλά γίνεται για καλό τους, γίνεται προς όφελός τους. Και από εκεί και πέρα, όπως είδατε και εσείς στην πορεία, και θα δούμε κιόλας, γίνεται η δεύτερη διαλογή και αν χρειαστεί η διασωλήνωση και η μεταφορά τους των ασθενών στους θαλάμους. Εμείς είμαστε καθόλου έτοιμοι για τα πάντα, έχουμε και προσωπικό, έχουμε και ό,τι βοήθεια από το συναρμόδιο Υπουργείο που έχει την υποπτία για το ίδρυμά μας, αλλά και όλα τα υπουργεία που εμπλέκονται κάνουν το καλύτερο ώστε και εμείς να είμαστε ασφαλείς, η Σάμος και τα νησιά μας να είναι ασφαλή. Στη συνέχεια, ο ασθενής με τα ύποπτα συμπτώματα περνά την πύλη του νοσοκομείου και μπαίνει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο ενός κοντέινερ που βρίσκεται στην αριστερή πλευρά πριν από την κεντρική είσοδο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Μετά την πρώτη διαλογή, φτάνουν εδώ οι άρρωστοι, τα περιστατικά τα οποία έχουν κάποια συμπτώματα από το αναπνευστικό, είτε είναι εμπείρετα, περιστατικά τα οποία θεωρούμε ύποπτα. Έρχονται εδώ στη δεύτερη διαλογή, παίρνουμε ένα σύντομο ιστορικό, γίνεται μια κλινική εξέταση και από εδώ ανάλογα τα στέλνουμε είτε στα επίγοντα, στο τμήμα επιγόντων, είτε στο ιατρείο του κορονοϊού. Αμέσως μετά ο ασθενής οδηγείται στο ειδικό ιατρείο του COVID-19. Ο συγκεκριμένος χώρος φιλοξενούσε το πρώην φυσικοθεραπευτήριο, το οποίο εξοπλίστηκε πλήρως για την αντιμετώπιση όλων των ύποπτων περιστατικών. Και το επιλέξαμε γιατί έχει, όπως είπε και η Πρόεδρος, την κατάλληλη πρόσβαση και για τον κόσμο που έρχεται περιπατητικός, αλλά και για το ασθενοφόρο. Mm-hmm. Και είναι μεγάλος χώρος, οπότε πιστέψαμε ότι είναι ο καλύτερος. Έχετε ήδη αντιμετωπίσει πολλά περιστατικά που βέβαια στο τέλος ήταν αρνητικά. Ωστόσο, ποια είναι αυτή η αίσθηση, ο φόβος που υπάρχει αρχικά? Εντάξει, φόβος υπάρχει, αλλά νομίζω ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και θα τα καταφέρουμε. Και υπάρχει και εκπαίδευση, το κυριότερο. Υπάρχει εκπαίδευση. Σαν Επιτροπή Λοιμόξεων, από το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, κάθε μέρα στις 1 η ώρα, έχουμε στο αμφιθέατρο και εκπαιδεύεται το νοσηλευτικό παραϊατρικό προσωπικό. Κάτι πρωτόγνωρο βέβαια. Αυτό το κάναμε πάντα εμείς σαν Επιτροπή Λοιμόξεων και στους νεοδιοριστέους, αλλά γενικά κάναμε κάποια εκπαιδευτικά μαθήματα. Απλά αυτή τη στιγμή ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να κάνουμε για τους συναδέλφους μας, να τους εκπαιδεύσουμε σωστά, αφού πρώτα έχουμε εκπαιδευτεί και εμείς σωστά. Μέχρι σήμερα ο χώρος έχει φιλοξενήσει πολλά περιστατικά που σε πολλές περιπτώσεις ήταν πιο βαριά, αλλά πάντα αρνητικά, όπως δήλωσε η κυρία Βελώνη. Είναι πολύ σημαντικό, επίσης είπε, ότι ο ασθενής δεν μπαίνει καθόλου στον κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου, καθώς οι χώροι που έχουν επιλεγεί επικοινωνούν εξωτερικά. Λοιπόν, εδώ είναι το ιατρείο του κορονοϊού. Όπως είπαμε, μετά τη δεύτερη διαλογή, τα περιστατικά έρχονται εδώ. Εδώ γίνεται λήψη δείγματος, επιχρήσματος ρινοφαρυγγικού, γίνεται ακτινογραφία με το φορητό ακτινολογικό μηχάνημα, έτσι δεν έρχονται σε επαφή πάλι με το χώρο του νοσοκομείου, εξετάζονται. Και από εκεί και ύστερα ή θα πάνε στην κλινική ή θα πάνε σπίτι τους. Αν ένα περιστατικό είναι ιδιαίτερα σοβαρό, βαρύ περιστατικό, το οποίο χρειάζεται πιο σοβαρή αντιμετώπιση, μπορεί να είναι δηλαδή για διασωλήνωση ένα περιστατικό, ο χώρος είναι κατάλληλος να γίνει και αυτό ακόμα. Mm. Θεωρείται δηλαδή και ως χώρος ανάνυψης. Και από εκεί και ύστερα το ασανσέρ είναι ακριβώς δίπλα, το οποίο βγάζει είτε στην παθολογική είτε στη μονάδα εντατικής. Επομένως, δεν ερχόμαστε σε επαφή, ή μάλλον ερχόμαστε σε όσο λιγότερη επαφή με τον υπόλοιπο χώρο του νοσοκομείου και είναι πιο ασφαλές. Έχετε κάνει δοκιμές στο χώρο? Έχουμε κάνει δοκιμές, ναι, έχουμε κάνει αρκετές δοκιμές, αρνητικές βέβαια όλες. Παρ' όλα αυτά, κάναμε τις δοκιμές, δηλαδή και με περιστατικά περιπατητικά, τα οποία ήρθαν κανονικά από τη δεύτερη διαλογή και με περιστατικά πιο βαριά, τα οποία ήρθαν με το ασθενοφόρο, το οποίο έχει πρόσβαση εδώ και μπορεί να έρθει κατευθείαν το φορείο εδώ πέρα. Δεν διασωληνώσαμε εδώ βέβαια γιατί δεν χρειάστηκε, διασωληνώσαμε στη μονάδα γιατί κάναμε δοκιμή και με βαρύ περιστατικό, το οποίο και αυτό βγήκε αρνητικό μετά και από 2 ελέγχους κιόλας, γιατί δεν μας έφτασε ο ένας.
Σημαντική είναι η προσφορά όλου του προσωπικού σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία και κυρίως της ψυχικής ηρεμίας αυτών των ανθρώπων. Ένα έργο που έχει αναλάβει ψυχολόγος του Ιδρύματος Όλγα Γεωργιάδου. Ναι, είναι μια μεγάλη δοκιμασία. Όλοι έχουμε συνεισφέρει σε αυτό το κομμάτι. Και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, εδώ και ένα μήνα, τα μαθήματα τα κάνει η ψυχολόγος του νοσοκομείου, είναι η κυρία Όλγα Γεωργιάδη, που έχει εκπαιδευτεί κατάλληλα και μας βοηθάει με αυτόν τον τρόπο, γιατί ο φόρτος εργασίας είναι μεγάλος, οπότε μόνη της προσφέρθηκε και ήταν καλοδεχούμενο. Τέλος, ειδικός χώρος για την εξέταση τυχών ύποπτων κρουσμάτων που αφορούν σε παιδιά βρίσκεται στην πίσω πλευρά του νοσοκομείου. Ο χώρος είχε διαμορφωθεί για την αντιμετώπιση ενός άλλου ιού, αυτού του έμπολα. Το νοσοκομείο της Σάμου έχει μέχρι σήμερα εξετάσει πολλά ύποπτα κρούσματα, χωρίς ωστόσο να υπάρχει ούτε ένα επιβεβαιωμένο κρούσμα στη Σάμου.